Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα σε αυτό το κάλεσμα της Ανταρσία Νόμου Κορινθίας. Σας καλέσαμε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την πρόταση της Ανταρσία, με την οποία κατεβαίνουμε στις εκλογές. Το βασικό πεδίο δράσης της Ανταρσία είναι το κίνημα, βέβαια. Δεν περιμένουμε, δεν έχουμε εκλογικές αυταπάτες, αλλά ακόμα και σε αυτή τη μάχη θα είμαστε εκεί. Αυτές οι εκλογές δεν είναι σαν τις άλλες. Είναι σε ένα πολύ περίεργο σκηνικό. Αυτά τα μέτρα που έχουν περάσει ήδη δεν είναι τα τελευταία, σίγουρα. Τα επόμενα θα είναι ακόμα χειρότερα και έρχονται πολύ σύντομα, έρχονται από τον Ιούνιο. Αυτή την ολική επίθεση που ξεκίνησαν με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο θα έρθουν από τον Ιούνιο να σαρώσουν και ό,τι απέμεινε όρθιο. Και η Ανταρσία θα είναι παρούσα σε αυτές τις εκλογές. Θα κατεβάζουμε ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια και στον νόμο Κορινθίας. Λοιπόν, γιατί να ψηφίσει κάποιος Ανταρσία? Η Ανταρσία, τη στιγμή που υπάρχουν τόσες πολλές αντιμνημονιακές επιλογές, έτσι, τώρα τα κόμματα του μνημονίου, γιατί πρέπει να τα καταδικάσουμε και να τα αποδυναμώσουμε όσο γίνεται, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναφέρω καν. Γιατί να στηρίξει κάποιος Ανταρσία? Λοιπόν, η Ανταρσία δεν είναι άλλο ένα αντιμνημονιακό σχήμα. Οι αντιμνημονιακές προτάσεις που έχουν προκύψει πολλές τελευταία στιγμή, ας πούμε, τύπου Καμένος με το Δημαρά, που τόσα χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι νοιάζονται για το λαό ξαφνικά. Η Κατσέλη, πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Κουβέλης, που συνεργάζεται με το σημειωτικό ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν μια αντιμνημονιακή ρητορία χωρίς να αγγίζουν τα πραγματικά ζητήματα. Επίσης, έχουν εμφανιστεί κάποια πατριωτικά μέτωπα, όπως ο Παπαθεμελής, ας πούμε, που συνεργάζεται τώρα με τον Γκαζάκη σε μια συγκόλληση της τελευταίας στιγμής, τα οποία για μας δεν αρκούν. Δηλαδή, αποφεύγουν να μιλήσουν για το ντόπιο κεφάλαιο, που εκμεταλλεύεται επίσης τους εργαζόμενους. Δεν είναι το δίπολο πατριώτες, προδότες, δηλαδή ότι θα έρθουν κάποιοι υπερπατριώτες τύπου Παπαθεμελής, Καζάκης κτλ. Που θα σώσουν την Ελλάδα. Είναι λάθος η λογική της ανάθεσης. Εμείς αυτό προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Ο κόσμος πρέπει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Επίσης, πέρα από αυτά τα δίθεν αντιμνημονιακά κόμματα, τέλος πάντων, πολλοί κόσμος στρέφεται δυστυχώς στη Χρυσή Αυγή. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι είναι η Χρυσή Αυγή. Πρόκειται για μια συμμορία νεοναζί, πρόκειται για νοσταλγούς του Χίτλερ. Όποιος ψάξει λίγο τα περιοδικά τους, τα κείμενα και του Μιχαλολιάκου, του αρχηγού τους, θα δει φρικιαστικά πράγματα. Αν διαβάσει τις θέσεις τους για τις γυναίκες, που λένε ότι είναι κατά του φεμινιστικού κινήματος και κατά της ισότητας των φύλων, θα καταλάβει ότι δεν λύνεις ένα κακό με ένα ακόμα χειρότερο. Η ψήφος στους Χρυσαυγίτες είναι ό,τι χειρότερο μαζί με το μαύρο μέτωπο της συγκυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Λαός. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι νοσταλγή του Χίτλερ. Πρόκειται για το μακρύ χέρι του συστήματος. Οι Χρυσαυγίτες είναι το παρακράτος, είναι αυτοί που μαζί με τα ΜΑΤ επιτίθενται σε διαδηλωτές στις απεργίες όλα αυτά τα χρόνια. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εναντίον του λαού και ότι είναι απόγονοι των Γερμανοτσολιάδων. Τώρα, η αριστερά. Σεβόμαστε απεριόριστα τους αγώνες που κάνουν οι αγωνιστές του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε πολλές φορές μαζί στο δρόμο, αλλά οι ηγεσίες είναι κατώτερες των περιστάσεων. Και εμείς το λέμε καθαρά ότι για να αλλάξουμε την κοινωνία πρέπει να αλλάξουμε και την αριστερά. Η πρόταση της Ανταρσία ποια είναι? Εμείς δεν λέμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το σύστημα. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το χρέος. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το πράγμα εδώ που μας έφεραν. Χρειάζονται ολικές ρήξεις. Παλεύουμε για την ανατροπή και αυτό, με αυτό τι σημαίνει άμεσα, έτσι, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι γενικολογούμε και ότι τα αφήνουμε όλα σε ένα σοσιαλιστικό μέλλον κτλ. Άμεσα. Μονομερής διαγραφή του χρέους. Άρνηση του χρέους. Δεν το πληρώνει ο λαός. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Κάτω από τα 25 να υπάρχει ανεργία πάνω από το 50%. Ένας λαός πεθαίνει αυτή τη στιγμή. Και
εμείς να καθόμαστε και να λέμε πώς πρέπει να πληρώσουμε τους τοκογλύφους και πόσο θα πληρώσουμε, μήπως να το μειώσουμε λίγο. Εμείς αρνούμαστε τη λογική κούρεμα, λίγο κούρεμα, πολύ κούρεμα, διαγραφή του χρέους. Αυτή τη στιγμή επήγουν άλλα. Έξοδος από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία άλλη πολιτική, ένας άλλος δρόμος, δεν μπορεί να έρθει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Δεν μπορεί να μιλάμε για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία όταν οι εντολές έρχονται κατευθείαν άνωθεν και μας το λένε ξεδιάντροπα. Λένε εμείς δεν θέλαμε. Τώρα λέει πρόσφατα βγήκε και ο Βενιζέλος και είναι, λέει και αυτός κατά του μνημονίου. Όλοι κατά του μνημονίου. Λέει μας το επιβάλλαν από πάνω. Ωραία. Τι μας κρατάει σε αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή, γιατί είμαστε δεμένοι με το ευρώ. Μέχρι πριν από 10 χρόνια δεν ζούσαμε. Θα ζήσουμε και πάλι. Θα είναι δύσκολα. Δεν κοροϊδεύουμε. Δεν λέμε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις, ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις. Θα βγούμε από το ευρώ και όλα θα είναι παραδεισένια. Θα είναι δύσκολα, αλλά θα έχουμε ελπίδα. Αν δεν έχουμε το νόμισμα στα χέρια μας, αν δεν έχουμε τη λαϊκή κυριαρχία και να μην έρχονται οι εντολές κατευθείαν από το αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να δούμε καλύτερες μέρες. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε και σπάσουμε τα δεσμά μας με αυτό το μηχανισμό, τόσο πιο γρήγορα θα έχουμε τη δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Εθνικοποίηση τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων χωρίς αποζημίωση. Με εργατικό κοινωνικό έλεγχο. Ειδικά τις τράπεζες έχουμε πληρώσει 2 και 3 φορές. Και δεν παίρνουμε τίποτα πίσω. Το μόνο που παίρνουμε είναι περισσότερα δάνεια, περισσότερα χρέη. Εμείς λέμε αυτά μπορούμε να τα πάρουμε. Αυτά ανήκουν στον εργαζόμενο κόσμο. Εμείς τα έχουμε χτίσει όλα αυτά. Και έχουμε το δικαίωμα, κάθε δικαίωμα να τα πάρουμε στα χέρια μας. Προς όφελος του λαού. Όσο είναι στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, το μεγάλο κεφάλαιο ξέρουμε ποιο είναι το σκεπτικό του, το κέρδος και δεν έχει ηθικούς ενδιασμούς ούτε να απολύσει, ούτε να μειώσει μισθούς, ούτε τίποτα. Στις άμεσες προτάσεις μας, επίσης, προς την υπόλοιπη αριστερά, είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι 2,5 χρόνια η αριστερά σε ένα βαθμό δυστυχώς κάθεται και τους κοιτάει. Εμείς λέμε, την επομένη των εκλογών, θα δώσουμε τα πάντα στις εκλογές για να μην καταφέρουν να κάνουν κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε τα μέτρα που έρχονται. Έτσι και καταφέρουν, γιατί το καταφέρανε και προηγουμένως. Λέγανε τόσα χρόνια ότι δεν μπορούν οι Πασόκ και η Δημοκρατία να τα βρούνε. Όταν χρειάστηκε, τα βρήκανε. Μπήκανε και οι νεοφασίστες του λαός μέσα, κάνανε την κυβέρνησή τους να περάσουν τα μέτρα τους. Φοβόμαστε ότι θα γίνει πάλι το ίδιο. Αλλά η αριστερά αυτή τη στιγμή μπορεί ακριβώς μετά τις εκλογές, και αυτή θα είναι η πρότασή μας στην υπόλοιπη αριστερά, να μην περάσει ούτε ένα νομοσχέδιο, να μπλοκάρουμε τις διαδικασίες της Βουλής. Έτσι μόνο μπορούμε. Έχουμε μια κατάλυση της δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Θα κάνουν μια κυβέρνηση με όσο και με 40% ας πούμε θα την κάνουν. Θα περάσουν μέτρα που δεν τα θέλει κανένας. Έχετε δει την τρομοκρατία που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες για να ψηφίσει ο κόσμος. Έρχονται εντολές απ' έξω ότι πρέπει να ψηφίσουμε, να μην ψηφίσουμε περιθωριακά κόμματα, ας πούμε, όπως η Ανταρσία φαντάζομαι. Να ψηφίσουμε αυτά τα κόμματα της ευθύνης, αυτά που περνάνε τα μέτρα που θέλουν αυτοί. Εμείς λέμε να κάνουμε το αντίθετο. Και αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ψήφος στην Ανταρσία δεν είναι ψήφος ανάθεσης. Εμείς δεν ζητάμε από τον κόσμο ότι δεν του λέμε ότι θα του λύσουμε τα προβλήματα. Ο κόσμος πρέπει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Πρέπει να κάνει τη δική του Ανταρσία. Γιατί όσο αφήνουμε στα χέρια άλλων, θα συνεχίσει η ίδια κοροϊδία. Εμείς θέλουμε να γίνουμε η φωνή του κινήματος και μέσα στο κοινοβούλιο, όπως είμαστε στους δρόμους, όπως είμαστε μέσα στα κινήματα, είμαστε στις απεργίες, είμαστε στις καταλήψεις. Γι' αυτό και ακριβώς σήμερα, ενώ είναι παρουσίαση του ψηφοδελτίου, μιλήσαμε περισσότερο για την πρόταση της Ανταρσία. Δηλαδή, δεν θέλαμε να βγάλουμε, ας πούμε, βιογραφικά και να πούμε τι έχει κάνει ο καθένας και τι δεν έχει κάνει κτλ. Αυτή είναι η πρότασή μας και αυτό είναι που έχει σημασία. Οι υποψήφοι της Ανταρσία για τον νομό Κορινθίας είναι Κώστας Αγωγιάτης, οικοδόμος, μένει στο Κιάτο, είναι άνεργος και αυτός όπως τόσες χιλιάδες νέοι σήμερα. Ο Νίκος Κορδαλής, φοιτητής και ιδιωτικός υπάλληλος, μένει στο Ξυλόκαστρο. Η Γιούλα Ισακούλα, ιδιωτική υπάλληλος από το Κιάτο. Ο Ηλίας Σακούλας, γλωσσολόγος και καθηγητής γερμανικών από το Δερβαίνι.
Η Αντιγόνη Ρώτα, φυσικός, με καταγωγή από το Χιλιομόδι. Αν αναρωτιέστε για το επώνυμο, είναι γονή του Βασίλη Ρώτα. Και ο υποφαινόμενος Πάνος Δαμέλος, ιδιωτικός υπάλληλος από την Κόρινθο. Αυτή είναι η πρότασή μας για τις εκλογές. Να κάνουμε τη δική μας ανταρσία, να ξεσηκωθούμε, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Όχι άλλο ανάθεση, όχι άλλο κοροϊδία με διάφορους που το παίζουν αντιμνημονιακοί. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα και αυτό εκπροσωπούμε. Αυτό θέλουμε να εκφράσουμε. Είμαι τώρα ανοιχτός στις ερωτήσεις σας. Γιατί δεν ακολουθήσατε το κάλεσμα του συνασπισμού ή γιατί δεν είστε υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αφού από αυτά που ακούσαμε, από τη μία ακούσαμε το έξω από την Ευρώπη και το ευρώ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και από την άλλη την αντίθεση στον δικοματισμό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και την ενωμένη αριστερά, ώστε να μην περνάνε τα σχέδια του δικοματισμού. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε ενωμένη την αριστερά, αλλά τη θέλουμε με συγκεκριμένους όρους ρήξης. Εμείς δεν θέλουμε να διαχειριστούμε το σύστημα και να το βελτιώσουμε σε σημεία. Θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι ανέφικτο να γίνει σε όφελος του λαού. Εμείς θέλουμε ανατροπή του συστήματος. Και αυτό πώς θα γίνει με αυτά τα σημεία τα βασικά, στα οποία το ΚΚΕ μπορεί με κάποια να συμφωνεί, όπως τη διαγραφή του χρέους και την έξοδο από ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία πρόσφατα, τους τελευταίους μήνες τα λέει βέβαια. Εμείς τα λέμε εδώ και 2,5 χρόνια. Το ΚΚΕ μέχρι τώρα και συνεχίζει να λέει ότι όλα αυτά θα λυθούν στη λαϊκή εξουσία. Εμείς λέμε ότι μπορούν να υπάρχουν συγκεκριμένες ρήξεις με τις βασικές επιλογές του κεφαλαίου και τώρα και σήμερα, με την πίεση του κόσμου. Δεν τα βάζουμε όλα σε ένα απότερο μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα. Προέχει η διάσωση του κόσμου της εργασίας. Οπότε, επίσης το ΚΚΕ έχει επιλέξει έναν σεχταριστικό δρόμο, πηγαίνει παντού μόνο του. Κάνουμε καλέσματα για ενότητα και από τη βάση και στα μέλη, να κάνουμε μέσα στα κινήματα, στο αντιρατσιστικό κίνημα, ας πούμε, σε διάφορα, στις πλατείες, από παντού απέχει. Έχει την άποψη το ΚΚΕ ότι πρέπει το κίνημα να είναι για την εξυπηρέτηση του κόμματος. Εμείς έχουμε την άποψη ότι το κόμμα είναι στην υπηρεσία του κινήματος και αυτό πρεσβεύουμε. Ο συνασπισμός δυστυχώς συνεχίζει, αν και υπάρχουν φωνές, και αυτό είναι θετικό, όπως του Παναγιώτου Λαφαζάνη, συνεχίζει να σπέρνει αυταπάτες ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ευρώ, ότι θα τα βρούμε και θα μπορέσει να υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτά για μας είναι κοροϊδία. Δηλαδή, δεν λέμε ότι έχουν κακή πρόθεση οι άνθρωποι, μπορεί να το φαντάζομαι τα πιστεύουν και οι ίδιοι, αλλά είναι αυταπάτες. Δεν μπορείς και το ευρώ, που είναι μια επιλογή της πλουτοκρατίας της Ευρώπης, της αστικής τάξης της Γερμανίας, της Γαλλίας, δεν μπορείς να έχεις και το ευρώ και τον κόσμο χορτάτο και δηλαδή μια άλλη κοινωνία. Με λίγο νερό στο κρασί του καθενός δεν μπορούσε να υπάρχει η ενωμένη αριστερά. Πάνω σε πολιτικά συγκεκριμένα. Να εκλεγούν δεν είναι κάποια μόνο συγκεκριμένα στελέχη και μετά να ακουστούν αυτές οι φωνές που λέτε, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που πρεσβεύουν κάποια στελέχη, είτε κάποια άλλα στελέχη, είτε της ανταρσίας. Μια πιο δυνατή, δηλαδή δυναμωμένη αριστερά, με κοινοβουλευτική όμως δύναμη. Ναι, να σας πω κάτι. Από την άλλη, πιο πολύ κοινοβουλευτική δύναμη θα έχει το να μπει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ανταρσία αυτή τη στιγμή, παρά να πάρει δύο-τρεις. Να βγάλει δύο-τρεις. Δεν έχουμε κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Ναι, δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα πάρουμε την πλειοψηφία και θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το σύστημα. Έτσι, όντας, ας πούμε, κυβέρνηση, ειδικά όταν υπάρχουν τέτοιες διαφορές μέσα στην αριστερά. Δηλαδή, να βρεθούμε εφόσον υπάρχουν τόσο μεγάλες. Το 40% σε 6-7 κόμματα της αριστεράς. Και τι θα κάναμε την επόμενη μέρα. Όταν οι μισοί λένε μέσα στο ευρώ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βάζουν καν το ζήτημα του καπιταλισμού, που είναι ένα άθλιο σύστημα. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το λέμε στον κόσμο. Και αυτό που ζούμε σήμερα είναι μια μεγάλη καπιταλιστική κρίση. Είναι μια κρίση περισυσσόρευσης. Το κεφάλαιο συνεχώς ζητούσε καινούργια κέρδη. Αυτό καλύφθηκε με δανεισμό, δηλαδή παίρνοντας από τα κέρδη του μέλλοντος. Αυτό το πράγμα μπλόκαρε, χρεώσανε και τα κράτη και τα νοικοκυριά. Όλοι οι Έλληνες σήμερα, ας πούμε, για να έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, έχουν χρεωθεί για 30 χρόνια στους τοκογλύφους των τραπεζών. Αυτό είναι. Και αυτό κάποια στιγμή είχε ένα όριο. Μπλόκαρε αυτό το πράγμα. Αυτό φέρνει ο καπιταλισμός. Αυτά δηλαδή, τώρα το να συνεργαστούμε χωρίς να υπάρχουν ούτε στα βασικά
συγκλήσεις. Ναι, δηλαδή, μακάρι να είναι τέτοιο, να είναι εφικτό κάποια στιγμή, αλλά κυρίως αυτό που λέμε εμείς είναι ότι είναι εφικτό σήμερα στο κίνημα. Δηλαδή, εμείς δεν τα βλέπουμε όλα κοινοβουλευτικά. Και το άρθρο 16, όταν είχε μπλοκαριστεί, στο κίνημα, ο κόσμος το είχε μπλοκάρει, το φοιτητικό κίνημα το είχε μπλοκάρει. Να έχουμε εμπιστοσύνη στον κόσμο. Μην τα βλέπουμε όλα ότι μέσα από τις εκλογές και να περιμένουμε κάθε 4 χρόνια να μας δώσουν τη δυνατότητα να μας. Ναι, την ελεημοσύνη, ας πούμε. Εντάξει, διαλέξτε κι εσείς ποιος θα σας καταδυναστεύει τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό, εμείς το κίνημα με τους αγώνες, με τις απεργίες και με τις καταλήψεις.